ώρα που ο πόνος κυρίως για τις 36 οικογένειες των θυμάτων του καταδικασμένου σε 401 χρόνια κάθερξης παιδεραστή Νίκου Σιραγάκη παραμένει εδώ και χρόνια βουβό στο Ρέθυμνο, η πρόσφατη κατά πλειοψηφία απόφαση για την αποφυλάκησή του λειτουργήσε ως νέα μαχαιριά σε μια ήδη ανοιχτή πληγή. Ο Αντώνης Βουλγαράκης είναι ένας από τους 5 νομικούς του Ρεθύμνου που πριν 12 χρόνια στάθηκαν αφιλοκερδώς στο πλευρό των οικογενειών των ανήλικων θυμάτων, υποστηρίζοντας τις κατηγορίες. Σήμερα ο ίδιος μιλά στην Κρήτη TV για τα βαθιά ανοιχτά τραύματα που προκάλεσε στη ρεθυμνιώτικη κοινωνία η δράση ενός μέλους της υπεράνω πάσης υποψίας τότε που ουδέποτε σοφρονίστηκε. Είναι πολύ δύσκολα και φτωχή, παρόλο ότι είναι από τις πλουσιότερες γλώσσες ελληνική, είναι πολύ δύσκολο να σας μεταφέρω τα συναισθήματά μας και τότε, αλλά κυρίως και τότε, αλλά και τώρα, αλλά τότε κυρίως, και το βουβό πόνο, όπως είπα, των ανθρώπων και δεκάδων οικογενειών που εμπλεκόταν σε αυτή την υπόθεση, και δεν είναι εύκολο να υπουλωθούν τέτοια ψυχικά τραύματα. Είναι ελεύθερος, ή πρέπει να το είχαν κρεμάσει. Ντροπή. Ντροπή, τι να πούμε, ρε παιδιά, ντροπή. Αλλά οι νόμοι είναι αυτό που δημιουργούν, πιστεύω, το πρόβλημα. Και αυτή η απόφαση κοινωνικά δεν είναι αποδεκτή. Η εξέλιξη της υπόθεσης Σιραγάκη θορύβησε εντονότερα τον νομικό κόσμο του Ρεθύμνου, ο οποίος κατά την πρόσφατη συνεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου συζήτησε εκτενώς την παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου, που ζήτησε και έλαβε το επίμαχο βούλευμα ώστε να εξεταστεί η εμπεριστατωμένη μη αιτιολογία του, καθώς και αν υπάρχουν ή όχι ασάφειες και νομικά κενά στο σκεπτικό του. Αναμένουμε τον εξαντλητικό και πλήρη έλεγχο της νομιμότητας τη συφόρων απολύσεως του Σιραγάκη. Εμπιστευόμαστε και τον εισαγγελέα ως θεσμό της δικαιοσύνης του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου του Αρείου Πάγου, εμπιστευόμαστε για τη δικαιοσύνη. Με αφορμή πάντως την πολύκροτη αυτή υπόθεση, οι νομικοί του Ρεθύμνου κάνουν την αρχή θεωρώντας ότι ορίμασε ο καιρός για μια νυφάλια, όπως λένε, εντελεχή και ποιοτική βελτίωση των προϋποθέσεων βάσει των οποίων θα νομιμοποιείται η υφόρων απόλυση σε όσους εκτείουν ποινές κυρίως προσκέρου ή ισοβίας κάθερξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ποινικού κώδικα. Ζητούμε ένα δημόσιο διάλογο και μια νομοθετική αλλαγή, ούτως ώστε σε εγκλήματα βαριά τα οποία τραυματίζουν την κοινωνία και έχουν πολλά θύματα, επαναλαμβάνω, θα πρέπει τα κριτήρια να αναδιατυπωθούν, να επισκοπηθούν και να αναδιατυπωθούν, ούτως ώστε τα δικαστικά συμβούλια σε τέτοιες περιπτώσεις να έχουν περισσότερες δυνατότητες και τουλάχιστον να η εκτιταία ποινή, γιατί ούτε αυτή εκτίεται, να εκτίεται αυτή η ποινή πραγματικά.